Σύσκεψη διοργάνωσε ο Δήμος Ναυπλίου για το θέμα των παιδικών σταθμών, που ως γνωστόν δεν λειτουργούν. Η προσέλευση του κόσμου ήταν μεγάλη, υπήρχε ένταση και πολλές διαμαρτυρίες από τους γονείς. Μαζευτήκαμε εδώ για να δούμε εάν υπάρχει κάποια λύση για τα παιδιά μας. Σε κάποια προηγούμενη συνάντηση που έγινε, παρακάλεσα όποιον από εσάς είχε απορία να έρθει να ρωτήσει και να πει εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, εάν κάτι δεν κατάλαβε, να έρθει στο σύλλογο και να ρωτήσει εάν υπάρχει κάτι που δεν κατάλαβε για την απόλυση, τη σωστή, τη λάθος και τις επόμενες κινήσεις. Έχω να σας πω σε όλους σας ότι δεν είναι κανείς να ρωτήσει. Δεν σας πειράζω ευθύνες και θέλω να είμαι φιλικός μαζί σας και ακόμα πιο φιλικός με τα παιδιά. Ο σύλλογος δεν υπήρχε ούτε να γνωρίσει, ούτε να απαντήσει. Παίρνεις να κερδίσεις εκλογές. Λοιπόν, μη λες βλακίες τώρα. Δώσε λύση. Εσύ θα πω. Μαζεύεις τα άτομα να κερδίσεις τις εκλογές. Η λύση δεν μπορεί να την δώσει ο σύλλογος. Ο σύλλογος είναι να βοηθήσει εάν μπορεί και αν υπάρχει νομιμότητα. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Για να δούμε εάν έχει κάποια έτοιμη λύση την οποία θα μπορέσουμε να υποστηρίξουμε. Όχι. Και τι θέλετε να σας πω, τι είσαι εγώ. Η αρχική λύση που προτείνεται είναι η υπογραφή μιας προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου, της Λογιμάν που διαχειρίζεται τους παιδικούς αθλητικούς και του Συλλόγου Γονέων και Δημών. Η σύμβαση αυτή θα υποκριθεί στη διεύθυνση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών για προέλευση νομιμότητας, όπως και στην επίτροπη του ελεγχτικού συνεδρίου. Εφόσον γίνει, μας δοθεί και από τις δύο υπηρεσίες ότι είναι νόμιμο και μπορούμε να προχωρήσουμε και να μην έχει πρόβλημα ο οποιοσδήποτε εκτεθειμένος στα πλαίσια αυτής της σύμβασης, γονείς, μόνιμο προσωπικό, προσωρινό προσωπικό και οτιδήποτε άλλο που θα μπορεί να προβλεφθεί, και θα αναφέρετε μέσα και ποιος θα έχει την ευθύνη όπως έφερε κάποιος κύριος σε περίπτωση ενός ατυχήματος όπου και έρθουν, τότε κατά τη γνώμη μου θα μπορούμε να προχωρήσουμε όλοι μαζί. Εάν δεν δοθεί αυτή η νομιμότητα, είναι κάτι το οποίο δεν είναι. Δεν είναι τόσο απλό, έπρεπε να έχουν να υπάρχουν πρώτα τα ασφαλιστικά μέτρα και μετά να ξεκινήσει τέτοια διαδικασία. Όταν δεχτήκατε τις ερωτήσεις στο Δήμο, είπατε σε κάποιον αντιπολίτη αυτό που θα πείτε τώρα. Υπάρχει μια ερώτηση για να προσληφθεί με κάποια κριτήρια. Αν είναι συμφωνή, μπορούμε να είμαστε αντί του ΑΣΕΠ να επιλέξουμε δασκάλες. Τι θα γίνει αν κάθε δασκάλα δεν μας κάνει να την απολύσουμε, τσακωθούμε μεταξύ μας, εκκρεμούν εμνήσεις από ό,τι ξέρω από την προηγούμενη φορά που θα συμβεί αυτό. Πάντα μιλάτε με γόνους. Πείτε του πας του νόμου μιας νομοθεσίας. Στηρίζεται αυτό που λέτε ότι υπάρχει νόμιμη διαδικασία μεταξύ συλλόγου και το κοιπά. Και... Του Δήμου. Πρώτο ερώτημα. Και δεύτερο. Εμείς είμαστε οι εργαζόμενοι παράνομοι. Με στα μέσα μαζικής ενημέρωσης λένε, έχουν κατακλείσει όλα τα πιο, ότι οι εργαζόμενοι είναι παράνομοι. Εγώ ξέρω ότι 12 χρόνια μπορούν να το πούνε όλοι οι γονείς του Ναυπλίου, πηγαίνω και δουλεύω. Δεν ξέρω ότι αυτό είναι παράνομο στις μέρες μας. Και αν έχει γίνει κάποια παρανομία, να ρωτήσετε το προηγούμενο διοικητικό συμβούλιο και το τωρινό του παρανομία που είναι κάνει. Φυσικά και εγώ δούλευα, έτσι. Πληρωνόμουνα, δηλαδή δεν ήμουν στην ανεργία, αλλά δεν είμαστε παράνομες. Όταν κάναμε τις ενδύσεις, γιατί δεν είπατε όλους αυτούς τους γονείς, με αρχές Ιουλίου, τον Αύγουστο, όπως γνωρίζετε, είναι κλειστή η μερική σταθμή. Το πρόβλημα δημιουργήθηκε και αρχές Σεπτέμβρη, που η Επίτροπος μου λέει εγώ δεν υπογράφω ούτε το Αύγουστο. Περιμέναμε την απόφαση, τα κορίτσια δικαίως φωνάζουν. Περιμένουμε την απόφαση από την Επίτροπο γιατί δεν υπογράφει. Υποπέρες αυτές που υπάρχουν στο παιδικό σταθμό θα μπορούσαν να ξαναπροσληφθούν μέσω του συλλόγου.
Όταν εγώ θα πάρει ο σύλλογος σαν κάποιος ιδιωτικός φορέας, δεν σας αποκλείει κανένας ότι μπορεί να δέχεται υποψηφιότητα. Για να ακούσω και προχθές, εγώ ήρθα, θα έχουμε αξιοκρατικά κριτήρια. Θα κρυθούν όλες οι αιτήσεις κανονικότατα. Άλλο, άλλο, άλλο. Εγώ νομίζω εδώ, ξαναλέω τη γνώμη μου, σαν γονέας, σε αυτή τη λούμπα, ότι αποφασίζει ο Σύλλογος Γονέων να προσβάλλει και να γίνουμε εμείς συλλογικά πρόσωποι να γίνουμε, όχι. Να αναλάβει τις ευθύνες τους, ο Δήμος. Δεν με ενδιαφέρει με τον τρόπο, εγώ λέω. Τα παιδιά μας να κόψουν το λαιμό τους και τι έχει υποχρέωση η πολιτεία να προλάβει τα παιδιά μας στους δευτεροβιακούς και στους παιδιούς αλλούς. Αυτή είναι η λύση. Και καθείτε αυτό ότι υπάρχει μια λύση. Ελάτε εδώ μακαράδες να πληρώσετε και τα λοιπά και να προλάβετε. Όχι! Είναι η μία λύση που προτείνεται από το Δήμο και η άλλη λύση είναι να μην δεχτούν οι γονείς να πληρώσουν ή γιατί δεν έχουν και κάποιοι γονείς που έχουν θα πρέπει να μην πληρώσουν κατά τη γνώμη μου για να δείξουν την αλληλεγγύη τους στους γονείς που έχουν και τον χρόνο μπορεί να μην έχουν και αυτοί και σας αναφέρω ένα παράδειγμα ότι πέρσι τα τροφεία των 60 ευρώ πολλοί, δεν είναι οικονομικό, είναι οικονομικό, πολλοί δεν μπορούσαν να δώσουν τα 60 ευρώ. Η ουσία είναι αν θες, φίλε μου, η ουσία είναι ότι θα τους κλείσουν τους παιδικούς σταθμούς. Τους παιδικούς σταθμούς θα τους κλείσουν, όπως κλείνουν και νοσοκομεία. Εσύ, εσύ προσωπικά και εμείς σαν κοινωνία, έχεις τη διάθεση να κάνεις μια κινητοποίηση, μια κατάληψη που να κρατήσει 4 μέρες και 5 θα βρουν λύση. Αλλά πρέπει όλοι εμείς να είμαστε 3 μέρες έξω από το δημαρχείο. Άμα πάμε 10 άτομα, η απόφαση είναι τέτοια. Ούτε η κυβέρνηση θέλει να δώσει λεφτά, ούτε ο Δήμος θέλει να δώσει λεφτά. Γι' αυτό και πατάνε το μπαλάκι. Το τι κάνει η κυβέρνηση το βλέπουμε. Χρήματα αυτή τη στιγμή το νομικό πρόσωπο η Δοκιπάν έχει για τους παιδικούς σταθμούς. Τα λεφτά υπάρχουν. Το ζήτημα είναι ποιος θα είναι το προσωπικό και ποιος θα το προσλάβει.